Με εντατικούς ρυθμούς θα δουλεύουν οι μπουλντόζες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού για την κατεδάφιση αφαιρεσιών σε γυαλό και παραλία στην Κρήτη. Είναι πολλά τα αυθαίρετα. Στο Δήμο Ηρακλείου, στα παράλια του Δήμου Ηρακλείου, στο Δήμο Μαλαβιζίου, Χερσονήσου, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Μιλάμε για ένα πολύ πολύ μεγάλο αριθμό, αλλά δυστυχώς και όλοι οι Δήμοι οι οποίοι έχουν παράκτια ζώνη δεν υπολείπονται σε αυτόν τον αριθμό. Έχουν όλοι δυστυχώς πρωτόκολλο κατεδάφισης. Έχει αποφασιστεί να υπάρχει μια σταθερότητα, μια τακτικότητα εκτέλεσης των κατεδαφίσεων, οι οποίες έχουν μια μεγάλη δυσκολία τώρα. Η αρχή έγινε πριν από λίγες ημέρες με την κατεδάφιση διόρυφου αθέρετου κτίσματος στην παραλία των Μπρουκ και όπως εκτιμά η Μαρία Κοζηράκη, περίπου 100 πρωτόκολλα κατεδάφισης αναμένεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εργολαβίας του 2020 ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι ο κανόνας, δεν γίνεται στα ξενοδοχεία και γίνονται στα καφέ. Ο κανόνας είναι ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε με πλήγμα στον τουρισμό και σε όμορες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν νόμιμα, δεν είναι όλοι παράνομοι κατά μήκος των ακτών. Αν είναι κάπου όπου υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, όπου μπορεί να δημιουργηθεί θέμα και κίνδυνος για την ασφάλειά τους, δεν θα επέμβουμε. Θα υπάρξει συντακτικότητα και πάρα πολύ μεγάλη σβελτάδα του εργολάβου. Δηλαδή η εντολή, αλλά και η δική του η θέληση είναι όταν θα μπαίνει, να τελειώνει μέσα σε λίγες μέρες, όπως έγινε στο Τομπρούκ. Μετά το Τομπρούκ, οι μπουλντόζες πιάνουν δουλειά σε λίγες ημέρες και σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές στο βόρειο τμήμα του Ηρακλείου και του Λασιθίου, με τη Μαρία Κοζηράκη να αναφέρεται στα φαινόμενα ασυνδοσίας, καθώς και οι νέες αφαιρεσίες αυξάνονται με ταχύς ρυθμούς. Εκτελούνται καταδαφίσεις έως όταν εξαντληθούν τα χρήματα, αλλά περίπου ο προγραμματισμός είναι ότι θα μπορέσουμε ίσως να εκτελέσουμε ακόμα 80 με 100 πρωτόκολλα αφορά στα βόρεια παραλία, εκεί που είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για τη χρήση στον Αιγαλό και στην παραλία, σε τουριστικούς προορισμούς και οικισμούς, σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Κυρίως αφορά σε νόμιμες λειτουργούσες επιχειρήσεις, όποιες και να είναι αυτές, οι οποίες επεκτείνονται παράνομα πάνω στον Αιγαλό. Δηλαδή κάνουν δάπεδα, κάνουν πέργολες, έτσι ώστε να βάλουν τραπεζοκαθίσματα, όμπρελο καθίσματα. Όπως είναι γνωστό, οι κατεδαφίσεις είχαν παγώσει τον Μάρτιο του 2021 με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έπαιρνε διαρκώς παρατάσεις έως και τον Μάρτιο του 2023. Συνέπεια, η λίστα με τις αυθαίρετες κατασκευές σε γυαλό και παραλία να αγγίζει τις 500 περιπτώσεις, με τα περισσότερα να αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που επεκτείνονται παράνομα στην παραλία, ενώ ακολουθούν παράνομες εγκαταστάσεις ξενοδοχείων. Υπάρχουν νέες αυθαίρετες κατασκευές και σε αριθμό και σε επιφάνεια. Οπότε είναι πραγματικά 400 πρωτόκολλα, διάσπαρτα κυρίως στα βόρεια παράλια της Κρήτης, κυρίως στην Ανατολική Κρήτη, αλλά υπάρχουν αρκετά και στον Ομοχανίων.